Θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσουμε τον κύριο Λάζαρο Μαλιούτα, τον Δήμαρχο Κοζάνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, γιατί θα δούμε θέματα που αφορούν και το Δήμο Κοζάνης, αλλά και τις αλλαγές που θα ισχύσουν από τη νέα χρονιά, από τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και είναι, είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνεται εδώ σε εμάς μετά την. Μετά τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου. Πριν πάω, γιατί είχατε και μία συνάντηση με τον νέο Δήμαρχο Κοζάνης, ο οποίος θα αναλάβει από μία πρώτη του 20 τον κύριο Γιάννη Κοκαλά, θα ήθελα ένα σχόλιο. Κύριε Δήμαρχε, έμπειρος αυτοδιοικητικός τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, το σχόλιο του Λάζαρο Μαλιούτα πώς αισθάθηκε μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 15ης Οκτωβρίου. Κύριε Μπακρατσά, ένα αποτέλεσμα διαφορετικό στις 8 την Κυριακή και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στις 15, κύριε Δημαρχή. Κύριε Μπακρατσά, εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω μόνο. Λειτουργούμε με τους κανόνες της δημοκρατίας και η γνώμη των πολιτών και η ψήφος των πολιτών είναι απόλυτα σεβαστή. Με την έννοια αυτή, έτσι συμπεριφέρομαι και εγώ, συνεχίζω το έργο μου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Θα ενημερώσω και θα ενημερώνω τον διάδοχό μου από την 1η Γενάρη στο και τους συνεργάτες του βεβαίως στον Δημαρχιακό Θόκο και από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται, στη δημόσια διοίκηση υπάρχει συνέχεια. Το έργο έτσι κι αλλιώς του Δήμου δεν το κάνουν οι αιρετοί. Οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσίες του Δήμου είναι αυτές. Εντάξει, που με την επίβλεψη του αιρετού όμως πάνω. Ναι, αλλά οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τα στελέχη του Δήμου, η οικονομική υπηρεσία, οι επιβλέποντες μηχανικοί ήταν και θα συνεχίσουν να είναι στο Δήμο και να κάνουν το έργο. Εγώ θα επιμείνω πάλι όμως, θέλω να πάρω μια απάντηση διαφορετική. Θεωρείτε ότι αδικηθήκατε από το αποτέλεσμα, από όλα αυτά που λέγατε και παρουσιάσατε 4,5 χρόνια, κύριε, όταν είχαμε και προεκλογικά, ότι φέρατε τόσα εκατομμύρια, φέρατε τόσα χρήματα, ήταν μια αδικία προς το πρόσωπο του Μαλιούτα και της σημερινής Δημοτικής Αρχής το αποτέλεσμα των πολιτών? Μπορεί να το περιμένατε κιόλας ότι... Κύριε Βακρατσά, ξεχάστε τα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη ούτε αδικία. Υπάρχει υπάρχει η επιλογή των πολιτών και η οποία είναι απόλυτα σεβαστή. Μάλιστα. Επιμένετε σε αυτό. Ωραία. Εντάξει. Θα το δούμε και στην πορεία, άλλωστε και από τη νέα χρονιά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω. Παρακαλώ, βέβαια. Σε αυτό που θα παραδώσω στο διάδοχό μου, στο Δημαρχιακό Θόκο, είναι προφανές ότι θα περιγράφονται λεπτομερώς και με ακρίβεια όλα τα πεπραγμένα της δημοτικής περίοδου. Και βεβαίως όλα αυτά που λέγαμε και προεκλογικά και τους πόρους που φέραμε κτλ. Όλα θα αποτυπώνονται. Θα κάνετε κάποιον απολογισμό μέχρι 31 ως την απερχόμενη δημοτική αρχή? Όχι, κύριε Μπακρατσά. Έκανα απολογισμό το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, όπως αυτά προβλέπονταν. Θα αποτυπώνονται όλα με τεκμήρια και με συγκεκριμένες αποφάσεις, εγκρίσεις και διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα. Ωραία. Να έρθω τώρα λίγο, γιατί συναντηθήκατε με τον νέο Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη, με τον οποίο πορευτήκατε και ένα διάστημα μαζί ως συνάδελφοι την περίοδο 7-10, το είπε και ο ίδιος χθες στη συνέντευξη. Πώς ήταν η πρώτη σας συνάντηση και πώς θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα η συνεργασία σας? Θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχών συναντήσεων? Θα υπάρχει κάποιο γραφείο στο Δημαρχείο Κοζάνης που θα έχει ο κύριος Κοκαλιάρης για να ενημερώνεται? Και φυσικά πώς κινήθηκε η συνάντηση? Γιατί τον ακούσαμε να λέει ήταν σε πολύ καλό κλίμα, παρότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένταση. Εγώ δεν βλέπω κανέναν να προσπαθεί να δημιουργήσει. Ο ίδιος το είπε. Εγώ λέω. Θέλετε να το σχολιάσω ή όχι? Ναι. Εγώ δεν βλέπω κανέναν να προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση. Αφενός. Δεύτερον, το ότι είχε τεθεί το θέμα του γραφείου και προφανώς είναι γραφείο στο Δημαρχείο, θα είναι στη διάθεσή του. Τρίτον, έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα συναντήσεις με την οικονομική υπηρεσία και με την τεχνική υπηρεσία, προκειμένου τα στελέχη του συνδυασμού ή και ο ίδιος, εφόσον το επιθυμεί, να ενημερωθούν για τον προϋπολογισμό που συνέταξε η οικονομική υπηρεσία και το τεχνικό πρόγραμμα αντίστοιχα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Όπως είπα, δημοκρατία. Κανόνες της δημοκρατίας υπηρετούμε αμφότεροι. Ποια ήταν τα πρώτα έτσι θέματα που συζητήσατε στην πρώτη συνάντηση με τον κύριο Κοκαλιά, κύριε Δημαρχέ?
νομίζω ήταν καταρχήν οι μεγάλες επιλογές, το έργο του ΣΔΙΤ, η ιστορία της, η πορεία της πρότασης του Δήμου για την κλιματική ουδετερότητα, σε ποια φάση βρίσκεται, ζητήματα που σχετίζονται με την ΔΕΙΑΚ, ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα. Τότε η πορεία από σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Μάλιστα. Αυτά ήταν θέματα. Άρα θα έχουμε και επόμενες συναντήσεις μέχρι να τελειώσει η θητεία σας. Θα υπάρξουν καταρχήν, όπως είχα την ευκαιρία να αναφερθώ και νωρίτερα, κύριε Βακρατσά, οι υπηρεσίες είναι οι εγγυητές της συνέχειας του έργου. Είτε στην οικονομική υπηρεσία, είτε στην πολεοδομική, είτε στην τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, όλα τα στελέχη, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν προγραμματισμένα, γίνονται συναντήσεις, γίνεται ενημέρωση. Όσα λοιπόν απαιτηθούν, όσες συναντήσεις, όσες συνεργασίες απαιτηθούν, και των αιρετών βεβαίως των αρμόδιων αντιδημάρχων, θα είναι στη διάθεσή τους προκειμένου να ενημερωθούν και να πάρουν όλη την πληροφορία για να μην υπάρξει κανένα κενό στην πορεία του Δήμου. Μάλιστα, ωραία. Πριν πάω να δω τι έργο αφήνετε και τις επόμενες κινήσεις σας και φυσικά πώς θα λειτουργήσετε από μία πρώτου, θέλω να ασχολούμαι με την τηλεφέρμανση που είδαμε αυτή την περίοδο. Τα πολλά προβλήματα. Πόσο σας ανησυχεί η επόμενη μέρα, κύριε Δήμαρχε? Το έχουμε πει και στην τελευταία σας θητεία τα τελευταία 4 χρόνια. Το είδα και το συζήτησα και με πολλούς συναδέλφους σας και και αντιπεριφερειάρχης προχθές, αλλά και ο περιφερειάρχης, αλλά και άλλοι δήμαρχοι, ότι και ο κύριος Κοκαλιάρης που τον φιλοξένησα εδώ τις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχει τεράστια αγωνία και στην επόμενη δημοτική αρχή για το μέλλον της τηλεθέρμανσης, να μην δούμε αυτά τα ζητήματα και ειδικά στην καρδιά του χειμώνα, κύριε Δήμαρχε. Σας ανησυχεί? Και τι θα κάνετε το επόμενο διάστημα, όλοι μαζί? Κύριε Βακρατσά, πρώτον, το ότι ανησυχούσα για το μέλλον της τηλεθέρμανσης Κοζάνης, το έχω αποδείξει όταν το 2012 ανέθετα μελέτη επί δικιάς μου δημοτικής αρχής, αναθέταμε μελέτη από τη ΔΕΙΑΚ για να διερευνήσουμε εναλλακτικές πηγές τροφοδότησης της τηλεθέρμανσης. Το ότι ανησυχούσαμε για το μέλλον της τηλεθέρμανσης την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο φαίνεται από τις επαφές και τις διεκδικήσεις που είχαμε, από το μνημόνιο που υπογράψαμε οι τρεις δήμοι και το σχέδιο που έχουμε για την για την κοινή, και την κοινή λειτουργία των τριών τηλεθερμάνσεων και βεβαίως για τις άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε, για το πρόγραμμα που εξασφαλίσαμε, τα pilot cities, προκειμένου να πρασινίσουμε τις αιχμές της τηλεθέρμανσης και με άλλες δραστηριότητες. Άρα εγώ αποδεδειγμένα ανησυχούσα και έκανα κινήσεις. Από εκεί και πέρα η πραγματικότητα δεν θα είναι εύκολη, θα είναι δύσκολη. Και το λέω με την έννοια το ότι έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο από αυτά αφορά την παλαιότητα των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και την μη λειτουργία τους για λόγους βλαβών, εκεί που οφειλόταν και τα ζητήματα μη τροφοδότησης με θερμικής ενέργειας της τηλεθέρμανσης και βεβαίως το ότι μια σύγχρονη μονάδα, η Πτολεμαΐδα 5, με μεγάλο βαθμό απόδοσης, πιο αποδοτική, μπαίνει πιο εύκολα στο σύστημα της ηλεκτροπαραγωγής, επίσης είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Υπάρχει αγωνία. Ακούσαμε προχθές σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Κοζάνα.gr ο κ. Σαμανατίδης, ο νέος περιφερειάρχης, να εκφράζει και ο ίδιος την αγωνία του για την επόμενη μέρα και το πώς θα κινηθεί και ο ίδιος. Τι λύση υπάρχει την επόμενη μέρα, αν έχουμε ζητήματα? Προχωράει το ΣΥΘΙΑ μεταξύ των τριών Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Αμυντέου? Μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία με τους ηλεκτρολέβητες που έκανε η Εορδαία? Κύριε Βακρατσά, τι λύσεις υπάρχουν, κύριε Δημάρχη? Κύριε Βακρατσά, το σχέδιο στο οποίο πορευόμαστε είναι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει τον Αύγουστο του 2020. Μάλιστα. Η ΔΕΙΑΚ από τη δικιά της πλευρά έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του έργου και το έχει υποβάλει στο ΙΜΕΠΕΡΑ προκειμένου να αντλήσει τη χρηματοδότηση για τον αγωγό διασύνδεσης ανάμεσα στο Δρέπανο και στην Καρδιά, το οποίο εξασφαλίζει την τροφοδότηση της μελέτης τηλεθέρμανσης. Το φυσικό αέριο έρχεται στον ΑΕΣ Καρδιάς. Δεν έχω ακριβή γνώση πού βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για το ΣΥΘΙΑ, αλλά όλα ή σχεδόν όλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωραία. Και ένα σχόλιο. Πλατεία Λασάνη, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Ακούσαμε προχθές, πήραμε μια δήλωση από την κυρία Τουμπουλίδου, μας είπε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Υπήρχαν κάποιες συσκέψεις. Τι νεότερο έχουμε, γιατί έχει σταματήσει το έργο αυτές τις μέρες? Κύριε Βακρατσά, όλα τα έργα έχουν τα ζητήματά τους.
έργα που γίνονται μέσα στον πολεοδομικό ιστό αντιμετωπίζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα. Έργα που γίνονται στα χωράφια δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και προχωρούν ανεμπόδιστα. Η πλατεία Λασάνη εντάχθηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί. Και βεβαίως οι τεχνικές. Πότε θα ξεκινήσουν τώρα, δεν σταμάτησε. Σταμάτησε, κύριε Δημαρχέ. Οι τεχνικές υπηρεσίες, κύριε Βακρατσά, συνεχίζουν να συνεργάζονται με τον ανάδοχο προκειμένου να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και να προχωρήσει η υλοποίηση. Έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο, θα πούμε σε 10 μέρες θα ξεκινήσει ξανά. Κύριε Βακρατσά, οι υπηρεσίες με τον ανάδοχο συνεργάζονται. Οι υπηρεσίες, αλλά δεν μου απαντάτε όμως. Οι υπηρεσίες, ναι, δώστε μου μια απάντηση, θα ξεκινήσει σε 10 μέρες. Ο κόσμος το ρωτάει. Κύριε Βακρατσά, τι να σας απαντήσω εγώ. Για το θέμα, υπάρχει, ρωτήστε το διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας. Εμά εσείς είστε ο δήμαρχος τώρα, είναι σαν να μου λέτε να ρωτήσω τη διοίκηση του ΒΕΣ. Κύριε Βακρατσά, απαντήστε. Όχι, δεν σας λέω. Προφανώς και ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με την πορεία των έργων. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος ασχολείται με όλες τις υποθέσεις του Δήμου. Για τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πλατεία Λασάνη και αν σταμάτησε για 2 ή για 5 μέρες, δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Η άποψη έχει η τεχνική υπηρεσία, έχει η αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών και αν στείλετε μια κάμερα αύριο. Στείλαμε και μας είπατε να ξεκινήσει επόμενες μέρες. Απλά το ρωτάω γιατί είστε ο πολιτικός προστάμενος του Δήμου. Έχω όμως άλλα θέματα να ασχοληθώ. Άλλες προτεραιότητες. Εντάξει, δεν με ικανοποιεί η απάντησή σας, δεν πειράζει. Το βλέπουν οι τηλεθέτες, αλλά στη δημοκρατία έχουμε. Τώρα, τι έργο αφήνετε. Σε λίγες μέρες θα παραδώσετε τη θητεία σας 31 Δωδεκάτου ως δήμαρχος. Τι έργο αφήνει ο Λάζος Μαλούτας στο Γιάννη Κοκαλάριο, στους συνεργάτες του και αν υπάρχει αυτή η ικανοποίηση σε αυτό που κάνατε τα τελευταία 4 χρόνια. Σας αναπιστέθηκαν το 19 οι πολίτες, απλά τώρα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεν σας έδωσαν την εμπιστοσύνη να συνεχίσετε. Νομίζω, κύριε Βακρατσά, και το έχω πει και στη δήλωσή μου που έκανα το βράδυ των εκλογών, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με το έργο που παράχθηκε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο στο Δήμο Κοζάνης. Και το λέω ξεκινώντας, απαριθμώντας μερικές και σε χοντρές γραμμές επιλογές. Το έργο του ΣΔΙ των 80 εκατομμυρίων, το οποίο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Η ένταξη της Κοζάνης σε 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2030. Οι μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες καινοτομίες που κάναμε στο ζήτημα της των κοινωνικών δράσεων του Δήμου μας, που είμαστε από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα. Το μεγάλο ζήτημα της, το ότι διαχειριστήκαμε μια περίοδο όπου η ενεργειακή κρίση εκτόξευσε τα κόστη λειτουργίας του Δήμου και περιόρισε τα έσοδα του Δήμου, έτσι, γιατί η αγορά δεν λειτουργούσε και μια σειρά από έσοδα του Δήμου είχαν περιοριστεί και εμείς δεν προχωρήσαμε σε καμιά απολύτως αύξηση στα δημοτικά μας τέλη. Είναι μερικές από τις επιλογές που κάναμε αυτή την περίοδο. Και βεβαίως με την επιλογή που κάναμε να μισθώσουμε δημοτικές εκτάσεις για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά, έχουμε εξασφαλίσει έσοδα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο κάθε χρόνο, έσοδα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται από, την επόμενη από το επόμενο οικονομικό έτος. Άρα αυτά όλα θα τα παλέψετε και από μία πρώτη του 24 που πλέον θα είστε ως επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι, κύριε Βακρατσά. Θα παλέψετε, κύριε Δήμαρχε, με την έννοια ότι... Τι? Να παλέψετε να συνεχιστούν, να προχωρήσουν κάποια από την επόμενη δημοτική αρχή. Είναι όλα, είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει. Είναι όπως... τι αναφέραμε νωρίτερα. Ή και ο σχεδιασμός σας, επόμενος. Αναφέραμε το ότι η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα έχει συνέχεια. Έτσι, οι αποφάσεις που πήραμε θα πρέπει να υλοποιηθούν. Υλοποιούνται ήδη, όπως σας είπα, για το έργο του ΣΔΙΤ που βρίσκεται ο διαγωνισμός σε εξέλιξη, θα συνεχίσει να υλοποιείται μέχρι να αναδειχθεί ο ανάδοχος. Ποιο είναι το πολιτικό σας μέλλον στη συνέχεια, κύριε Δήμαρχε, οι επόμενες κινήσεις σας, δηλαδή από μία πρώτη 24 θα είστε ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Κοζάνης. Ποιο είναι το πολιτικό σας μέλλον, οι επόμενες κινήσεις σας, διάβασα και ένα δημοσίευμα προχθές. Θα μείνετε, κύριε Δήμαρχε, και τα 5 χρόνια να είστε εκεί στη θέση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης ή σκέφτεστε κάτι άλλο? Κύριε Βακρατσά, δεν είπα θα φύγετε, αν σκέφτεστε κάτι άλλο. Ακούστε. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Άρα τα επόμενα 5 χρόνια θα συνεχίσω να υπηρετώ τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή το Δήμο Κοζάνης. Μάλιστα. Θα συνεχίσετε, μπορούμε να σας ξαναδούμε στην ΚΕΔΕ?
Κύριε Βακρατσά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωραία. Τελείωσε η αυτοδιοίκηση για τον Λάζαρο Μαλούτα, τα τελευταία θητεία. Το είχα δηλώσει, κύριε Βακρατσά, ρητά, το ότι είναι η τελευταία μου θητεία. Μάλιστα. Άρα, 5 χρόνια μέχρι το 28, ο Λάζαρος Μαλούτας θα είναι στη θέση του επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης. Κύριε Βακρατσά, ξέρω καλά τι λέω. Λέω το ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ το επόμενο διάστημα την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να σας ξαναδούμε και στην ΚΕΔΕ για να έχουμε και κάποιο άτομο εδώ από την περιοχή μας. Τώρα, να έρθω λίγο στις αλλαγές στους Δήμους. Πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι από 1η του 24. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες αλλαγές από το Υπουργείο Εσωτερικών, καταργήσεις νομικών προσώπων, αλλαγές στις αντιδημαρχίες. Τι καινούριο έρχεται, κύριε Δήμαρχε, και είδαμε προχθές ότι τα οικονομικά και διοικητικά εμπόδια θα τα βρουν μπροστά τους οι Δήμαρχοι από τη νέα χρονιά. Και βλέπουμε ότι θα υπάρχει και μια αύξηση στην επιβολή του τέλους ταφής. Είδα ότι η ΚΕΔΕ προχθές ήταν ανάστατη και ο πρόεδρος ο κύριος Κυρίζογλου. Κύριε Βακρατσά, είναι δυστυχώς στους τελευταίους μήνες είχαμε μια δυσμενή εξέλιξη μεσούσης της προεκλογικής περίοδου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο που στη συνέχεια ψηφίστηκε από τη Βουλή και έγινε νόμος του κράτους, το οποίο έχει σημαντικές αλλαγές. Καταργούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενσωματώνονται στη λειτουργία του Δήμου, δίνεται η δυνατότητα να αυξηθούν κάποιες θέσεις αντιδημάρχων εφόσον οι προϋπολογισμοί αυτών των νομικών προσώπων ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο. Καταργείται η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας. Μένει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Γίνονται μια σειρά από αλλαγές όπου ναι, θα πρέπει να καθιερώνεται ο απολογισμός πεπραγμένων κάθε δίμηνο που πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές. Είναι μια σειρά από αλλαγές, τις οποίες η αλήθεια είναι τώρα θα τις μελετήσουμε κι εμείς, γιατί την προεκλογική περίοδο και την περίοδο που ψηφιζόταν από τη Βουλή ο συγκεκριμένος νόμος, κανένας δεν ασχολιόταν με αυτά. Δηλαδή για την περιοχή μας εδώ, να πω για το Δήμο Κοζάνης, και ό,τι μπορείτε να μας πείτε, έτσι για να καταλάβουμε. Θα μπορεί να καταργηθεί ο ΑΠ, να καταργηθεί η Κοινοφελή, η ΔΕΙΑΚ, αυτά θα υπάρχουν ή αυτά, θα... Αυτά έχουν καταργηθεί, είναι καταργημένα. Και η ΔΕΙΑΚ, κύριε Δήμαρχε. Όχι η ΔΕΙΑΚ. Α, όχι η ΔΕΙΑΚ. Μιλάω για τα τρία νομικά πρόσωπα δημοσίου, τα δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τη βιβλιοθήκη και τον οργανισμό αθλητισμού πολιτισμού και για την κοινοφιλή επιχείρηση. Εάν κάποιος Δήμος επιθυμεί να κρατήσει κάποιο από αυτά τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να πάρει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αιτιολογημένη απόφαση για το να παραμείνει. Εσείς θέλετε να μείνει η βιβλιοθήκη, να παραμείνει σαν νομικό πρόσωπο η βιβλιοθήκη? Νομίζω ότι εμείς είμαστε σε ποια φάση είμαστε σήμερα. Είμαστε στη φάση που έχουμε ζητήσει από τα διοικητικά συμβούλια και από τους αυτούς που έχουν τη διευθυντική θέση στα νομικά πρόσωπα και στην κοινοφελή επιχείρηση να διατυπώσουν απόψεις. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής θα διατυπωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε και αυτό που διάβαζα και από τον πρόεδρο, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κυρίσουλου, θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τα οικονομικά των Δήμων όλης της χώρας από την 1η του 24, και φυσικά και σε βαθιά νερά θα πρέπει να κολυμπήσουν οι παλιοί και νέοι δήμαρχοι, αλλά θα έχουμε και τεράστιες αυξήσεις για τους πολίτες. Αυτό για ποιο λόγο, δηλαδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι? Κύριε Βακρατσά, κάθε Δήμος κάνει το δικό του προϋπολογισμό, παίρνει τις αποφάσεις για τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και αυτός αποφασίζει για το πόσο μπορεί ή πόσο θα επιβαρύνει τους πολίτες του. Είχα την ευκαιρία να σας πω νωρίτερα ότι την τετραετία 19-2023 δεν είχαμε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα κλείνοντας, γιατί ήταν μια πρώτη έτσι συνέντευξη και θα έχουμε δυνατότητα να τα λέμε μέχρι και το τέλος, αλλά και φυσικά και από τη νέα χρονιά. Άλλωστε και το 14-19 είχαμε συχνή παρουσία. Υπάρχει κάποιος έτσι, θα αλλάξω λίγο το κλίμα, να πάω λίγο σε πιο χαρούμενο. Σχεδιασμός της σημερινής, της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής εν ώψη των εορτών τώρα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε σκεφτεί κάτι για τα Χριστούγεννα και για τις εκδηλώσεις τώρα, για να αλλάξει λίγο και το κλίμα προς τους πολίτες? Νομίζω ότι τα αρμόδια στελέχη του Δήμου, ο Οργανισμός Αθλητισμού, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και άλλοι συνάδελφοι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις σχετικές αποφάσεις. Ωραία.
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε, με αφορμή και τον απολογισμό, αλλά και την παράδοση της θητείας σας και της θέσης σας στον διάδοχό σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλή σας συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.